Καλημέρα κύριε Σοφιάνε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο και τους τηλεθεατές σε σχέση με τους εορτασμούς του Πολυτεχνείου και την προγραμματισμένη πορεία, με όποιον τρόπο και αν γίνει αυτή, από εκπροσώπους κομμάτων. Εσείς τώρα έχετε ηγηθεί μιας πρωτοβουλίας, με διαψεύδεται αν είναι διαφορετικά τα πράγματα, για ένα κείμενο το οποίο έχει φτιαχτεί και στο οποίο θα υπάρξει μάλιστα ή έχει υπάρξει συνεννόηση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΜΕΡΑ25, όπου διατυπώνεται κάθετα την αντίθεσή σας στην απαγόρευση πραγματοποίησης των εορταστικών εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο. Και μάλιστα θα υπάρξει μια σχετική συνεννόηση σήμερα το πρωί στη Βουλή και θα στείλετε και αυτό το κείμενο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε και ποια είναι η βασική σας ένσταση? Καλημέρα. Καταρχάς, δεν μιλάμε πλέον μόνο για το Πολυτεχνείο και για τον εορτασμό όπως πρέπει να γίνει και θα γίνει αύριο της εξέγερσης του Νοέμβρη. Μιλάμε πλέον για μια απροκάλυπτη, μια νέα κίνηση της κυβέρνησης, ένα νέο μνημείο αυταρχισμού που ουσιαστικά στο όνομα του COVID προσπαθεί να βάλει στο γύψο όλη τη χώρα, όλη την επικράτεια, απαγορεύοντας συναθρήσεις άνω των τριών. Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση της κυβέρνησης και προσωπικά φυσικά του Πρωθυπουργού υπάρχει ένα κείμενο με εκατοντάδες και θα γίνουν χιλιάδες υπογραφές συνδικαλιστών, αιρετών, ανθρώπων της τέχνης, του πολιτισμού, ανθρώπων από το Πανεπιστήμιο, από το ΔΕΠ, το οποίο συνυπογράφουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25. Πλέον μιλάμε για την ανάγκη να ακυρωθεί στην πράξη η προσπάθεια της κυβέρνησης αξιοποιώντας τον COVID, η κυβέρνηση η οποία δηλώνει ότι έπεσε έξω, η οποία έχει εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι, για το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε στον αποκλεισμό τόσες μέρες και να συνεχίσει αυτός ο αποκλεισμός. Αυτή την κατάσταση, αυτές τις ευθύνες της, η κυβέρνηση προσπαθεί όχι μόνο να τις κρύψει, να τις μετατοπίσει, μεταθέτοντας τη συζήτηση περί της υγείας και περί της πορείας του Πολυτεχνείου. Έχει φανεί όλο αυτό όλους αυτούς τους μήνες των αποκλεισμών, των μέτρων που πάρθηκαν, η ωριμότητα, η υπευθυνότητα του ΚΚΕ στην πολιτική αντιπαράθεση με θέσεις, με επιχειρήματα, με σεβασμό στην άποψη των υγειονομικών, με αυστηρή τήρηση αυτών που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, τις μάσκες, την αποστασιοποίηση, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της λεγόμενης ατομικής ευθύνης, όμως η μεγάλη, τεράστια, η συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης, αυτή δεν κρύβεται, είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, είναι υπόλογη για τον πολύμηνο αποκλεισμό του και για αυτά τα οποία ζούμε, τους νεκρούς συμπολίτες μας, τους διασωληνωμένους, την αθλειότητα που συνεχίζει να υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας, τα σχολεία που έκλεισαν και είναι επικίνδυνη η κατάσταση με τα σχολεία για την μορφωτική υποβάθμιση των παιδιών μας τόσους μήνες, τα πανεπιστήμια που έχουν ένα χρόνο να ανοίξουν, όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν κι αλλιώς αν η κυβέρνηση πρότασε τις ανάγκες του λαού μας και όχι τις ανάγκες τμήματων του κεφαλαίου για το οποίο δούλεψε και το καλοκαίρι, φέρνοντας το δεύτερο κύμα της πανδημίας, για το οποίο δουλεύει και τώρα, μιας και αυτές τις μέρες η κυβέρνηση που βάζει στο γύψο όλο τον ελληνικό λαό. Ωραία, θέλει να φέρει κάτι. Νομοσχέδιο στη Βουλή που μας θα αναγκάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν 10 ώρες και με μισθούς των 200 ευρώ. Επειδή έχετε βάλει πάρα πολλά τώρα στο τραπέζι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Πρώτον, οι λοιμοξιολόγοι έχουν εισηγηθεί το lockdown. Μετά τις 9 η ώρα απαγορεύεται οποιοδήποτε να βγει για να κόβει βόλτα στην Αθήνα. Εκεί δεν καταπατάτε το δημοκρατικό του δικαίωμα? Δηλαδή, εμένα δεν με περιορίζει η κυβέρνηση και δεν είναι δημοκρατικό μου δικαίωμα να πηγαίνω όπου θέλω, ό,τι ώρα θέλω? Το επιχείρημά σας δείχνει την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν άνοιξε καυγά με την κυβέρνηση, δεν αντιπαρατέθηκε για το αν πρέπει να πάρθουν και τέτοια μέτρα. Είπε όμως καθαρά ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι υπόλογος ο ελληνικός λαός. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, παίρνοντας αυτά, να πάρει και άλλα τα οποία δεν τα παίρνει. Πώς αποδέχεστε, ένα λεπτό. Δεν γεννάει λεωφορεία. Πώς αποδέχεστε? Και γιατί, προσέξτε, γιατί αυτή η απόφαση που πήρε στο όνομα της κυβέρνησης ο αρχηγός της αστυνομίας
παραβιάζεται καθημερινά στα λεωφορεία, στα μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι αν θα πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός κάποιες ώρες. Αυτός ο αποκλεισμός είναι αναγκαστικός λόγω της αποτυχίας και της εγκληματικής ευθύνης της κυβέρνησης. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση όμως, δεν μπορούν στο όνομα του COVID να βάζουν στο γύψο, να απαγορεύουν την δυνατότητα που έχει ο ελληνικός λαός και κάτω από τη μάσκα να διεκδικεί, να απαιτεί, να προβάλλει τα δικαιώματά του είτε εργασιακά, είτε μιλώντας για το Πολυτεχνείο, να εκφράσει με όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας την αντίθεσή του και όλο αυτό που σηματοδοτεί. Κύριε Σοφιανέ, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για μια μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχουν μέτρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να μπουν στα μετρό και στα λεωφορεία, στα οποία, όπως λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο και το έχουμε πει και εμείς 100 φορές. Είναι τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι και το χάος αυτό. Το έχουμε αναδείξει και εμείς. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι μέτρα δεν μπορούν να τηρηθούν σε μια τέτοια πορεία. Ούτε μπορείτε. Εγώ άλλο θέλω να πω. Πώς αποδέχεστε εσείς την απόφαση της κυβέρνησης και τηρείτε τα μέτρα και ως κουκουέ όσον αφορά το lockdown και είστε μέσα, δεν πηγαίνετε στις εργασίες σας, έχουν κλείσει τα μαγαζιά και απ' την άλλη καλείτε τον κόσμο να κατέβει κάτω για ένα συγκεκριμένο θέμα. Από την συχνότητα τη δική σας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ, μιλώντας για την πορεία του Πολυτεχνείου, μίλησε πολύ συγκεκριμένα. Κάλεσε πρώτα απ' όλα τις ευπαθείς ομάδες, τους υπερήλικες, όλους αυτούς οι οποίοι πρέπει να προστατευτούν να μην κατέβουν. Επίσης γνωρίζετε το ΚΚΕ, όπως το δήλωσε καθαρά, όπως και την Πρωτομαγιά, αντίστοιχα θέλει να γιορτάσει και θα γιορτάσει την εξέγερση του Νοέμβρη. Άρα είναι πρόσχημα αυτά που αναφέρονται περί των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Μπορούμε, ξέρετε, να κυκλοφορούμε. Τι πρόσχημα, κύριε Σοφιάνε μου, μπορούμε, οι συναθρήσεις ξέρετε, δεν είναι κακό πράγμα. Μπορούμε, ξέρετε, να κυκλοφορούμε. Στην Αθήνα σήμερα και χτες κυκλοφορούσε κόσμος και το ξέρετε πολύ καλά. Μπορούμε να κυκλοφορούμε με μάσκα, μπορούμε να κυκλοφορούμε κρατώντας αποστάσεις, μπορούμε να κυκλοφορούμε λοιπόν και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Προηγουμένως δείξατε μία απαγορευμένη συγκέντρωση με τον κύριο Πατούλη στη Βουλιαγμένη. Είδατε πώς ήταν εκεί. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πλέον και για τον πιο ανυποψίαστο χρησιμοποίησε πρόσχημα το COVID για να θωρακίσει μια αυταρχική πολιτική που θέλει να την περάσει με αύξηση της καταστολής. Αυτό δεν θα περάσει. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει, να βάλει στο γύψο το δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν, να διαδηλώνουν, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και ιδιαίτερα απευθυνόμενοι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αποδείξει στην πράξη ότι τηρεί τους υγειονομικούς κανόνες. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία καταλάβουμε ότι έχετε συνεννοηθεί και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Βαρουφάκη για να είναι κοινή, τουλάχιστον η αποστολή του κειμένου στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν συνυπογράφουν όλα τα κόμματα, δηλαδή το κίνημα αλλαγής έχει διαφοροποιήσει τη στάση του. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν υπογράφουν αυτό το κείμενο. Θέλω να σας ρωτήσω. Βελόπουλος. Και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτοί σε σχέση με βάση το σκεπτικό του δικό σας τι είναι προδότες? Μα με συγχωρείτε, από πού βγαίνει κάτι τέτοιο? Εσείς θα μου πείτε από πού βγαίνει. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω τη λογική σας. Αν θέλετε να αναφερθούμε, και με παραδείγματα. Γιατί δεν δείξατε το ίδιο σθένος, για παράδειγμα, όταν θέλαμε, όλοι προφανώς το θέλαμε, να βγούμε να γιορτάσουμε την 27η Μαρτίου. Γιατί δεν δείξατε το ίδιο σθένος όταν θέλαμε να γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου? Ναι. Δεν είχαν αλλάξει συνθήκες, οι ίδιες ήτανε. Πανδημία είχαμε τότε, πανδημία έχουμε και τώρα. Καταρχάς, δεν θεωρώ λάθος εντελώς από τη μεριά σας το ερώτημα αν είναι προδότες στο κίνημα αλλαγής, επειδή δεν συμφωνούν. Μα έτσι όπως το θέτετε, εσείς μιλάτε για γύψο και χούντες κτλ. Σας παρακαλώ. Σε μια πολιτική συζήτηση που κάνουμε, τουλάχιστον από την πλευρά του ΚΚΕ, μιλάμε με όρους πολιτικούς. Εμείς κρίνουμε την απόφαση της κυβέρνησης. Το πώς κρίνει το κίνημα αλλαγής την απόφαση της κυβέρνησης είναι δική του θέση και θα κριθεί για τη θέση του. Εμείς με βάση τη δική μας αντίθεση απευθυνθήκαμε μαζικά σε εργατικά στελέχη, σε συνδικαλιστές, σε πανεπιστημιακούς, σε ανθρώπους της τέχνης του πολιτισμού. Το γεγονός ότι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες στο σύνολό τους στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία και εκφράζουν την αντίθεσή τους
δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι που δεν το στηρίζουν είναι όπως εσείς τους χαρακτηρίζετε. Όμως παίρνει ο καθένας την ευθύνη του για το πώς στέκεται απέναντι σε αυτό το μέτρο. Γιατί δεν μιλάμε για μια απαγόρευση μιας πορείας την οποία δεν μπορεί να απαγορεύσει, γιατί την έχει εξαιρέσει με τον νόμο που πέρασε την Πρωτομαγιά και το Πολυτεχνείο, όπως σωστά εντοπίζει η απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Μιλάμε για μια γενικευμένη απαγόρευση συναθρήσεων σε όλη τη χώρα. Απέναντι σε αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε η κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Εντάξει, απλά η κυβέρνηση το τώρα, γιατί να μας πάρει κάνει εντύπωση, το μήνυμα. Αν θέλετε, ο διαχωρισμός που κάνετε, η επιλογή που κάνετε, σε ποιους εορτασμούς πρέπει να είμαστε στους δρόμους και σε ποιους όχι. Γι' αυτό το σχολιάζουμε. Και πηγαίνοντας και στο ερώτημα που θέσατε, στην 28η Οκτωβρίου, εμείς όσον αφορά το κόμμα μας, αλλά και φορείς στους οποίους επιδρούμε, τη γιορτάσαμε με ιστορικούς περιπάτους, με κινητοποιήσεις που έγιναν σε ιστορικά μνημεία που συμβολίζουν αυτό το χώρο. Και μετά δεν κάνετε κάτι άλλο, κύριε Ζωφιάνε. Συγγνώμη, η περίοδο εκείνη κατανοείτε, από πλευράς μέτρων. Κατανοείτε την ένσταση κάποιων ότι μία πορεία στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να αποτελέσει υγειονομική βόμβα? Γιατί εσείς στέλνετε μήνυμα στους ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους να κάτσουν στο σπίτι. Θα κατέβουν οι νέοι, οι οποίοι θα πάνε με τα σπίτια τους και θα κάτσουν τον παππού και τη γιαγιά. Γιατί δεν κάνετε, δεν διαφοροποιείτε τη στάση σας φέτος? Δεν θα αλλάξει κάτι, κύριε Ζωφιάνε μου. Είναι η ευαισθησία της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά το Πολυτεχνείο είναι δεδομένη, δεν αλλάζει κάτι. Γιατί δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία να γιορτάσετε διαφορετικά και μέσα σε αυτή την πανδημία αυτή τη γιορτή του Πολυτεχνείου? Η πρώτη πρωτοβουλία που πρέπει να πάρθει σήμερα από την κυβέρνηση είναι να πάρει πίσω την απαράδεκτη απαγόρευση των συναθρήσεων σε όλη τη χώρα άνω των τριών. Από εκεί και πέρα, το κόμμα μας με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο είπε όχι μόνο συμφωνία αλλά τηρεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το έχει αποδείξει στις κινητοποιήσεις στις οποίες το ίδιο έχει την ευθύνη ή εκεί που συμμετέχουν οι κομμουνιστές, τα σωματεία τους, τα συνδικάτα τους, στους φορείς της νεολαίας. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι θα δεχτούμε στο όνομα του COVID από μια κυβέρνηση η οποία έχει τεράστιες ευθύνες και συνεχίζει να έχει για τον αποκλεισμό μιας ολόκληρης χώρας και εκατομμυρίων λαού, γιατί αυτή απέτυχε και γιατί αυτή έχει εγκληματικές ευθύνες τις οποίες τη συνεχίζει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά ο καθένας παίρνει την ευθύνη του, παίρνει την ευθύνη του απέναντι στον ελληνικό λαό, μιλάει καθαρά πολιτικά και κρίνεται από αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζωφιάνε. Την καλημέρα μας, κύριε Ζωφιάνε.